Ακολουθεί εκπομπή με τοποθέτηση προϊόντων. Την εκπομπή χορηγεί το Nurofen Golden Flu. Nurofen Golden Flu. Γρήγορη ανακούφιση για 8 ώρες. Ξέρατε ότι τα συμπτώματα της γρήπης και του κρυολογήματος μπορεί να οφείλονται σε φλεγμονή, βουλωμένη μύτη, πονοκέφαλος, πονόλαιμος και πυρετός? Nurofen Golden Flu. Με συνδυασμό δύο δραστικών συστατικών μειώνει τη φλεγμονή και ανακουφίζει από τα ενοχλητικά συμπτώματα, για να μπορείτε να απολαύσετε ξανά ό,τι έχει αξία. Nurofen Golden Flu. Καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Ζωή. Απόψε φιλοξενούμενος ο Δ. Μιχάλης Παπαγεωργίου. Μαζί με τον γιατρό μας θα μιλήσουμε για την σύγχρονη γενική χειρουργική και χειρουργική ενδοκρινών αδένων. Να καλωσορίσουμε τον γιατρό μας. Καλησπέρα σας, γιατρέ μου. Καλησπέρα σας. Πάντα χαρά μου να βρίσκομαι κοντά σας. Και εμάς χαρά μας να σας έχουμε εδώ. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνουμε τον κόσμο μέσα από εκπομπές σαν τη δικιά σας, η οποία είναι πρώτο πόρα νομίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τώρα, σήμερα θα μιλήσουμε για την, όπως έχω πει, τη σύγχρονη χειρουργική ενδοκρινών αδένων. Τι είναι τελικά η γενική χειρουργική στην ειδικότητά σας, γιατρέ? Η γενική χειρουργική θεωρείται η μάνα όλων των χειρουργικών ειδικοτήτων. Mm-hmm. Τα παλαιότερα χρόνια η γενική χειρουργή ήταν οι αρμόδιοι γιατροί να χειρουργήσουν οποιοδήποτε όργανο του ανθρωπίνου σώματος. Mm-hmm. Με τα χρόνια, με την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και της χειρουργικής και με τον όγκο της γνώσης τον οποίο αποκτήσαμε, ξεκίνησε σιγά σιγά η γενική χειρουργική να χωρίζεται σε κάποια κομμάτια και κάποια όργανα απεξαρτητοποιηθήκαν από mm-hmm. την γενική χειρουργική, όπως για παράδειγμα η θώρακοχειρουργική, η άγκιοχειρουργική, η νευροχειρουργική, οι οποίες είναι πλέον ξεχωριστές ειδικότητες. Η γενική χειρουργική πλέον τώρα αυτή τη στιγμή σαν ειδικότητα περιλαμβάνει όλη τη χειρουργική της κοιλιάς, για να το πούμε έτσι αδρά, τη χειρουργική των ενδοκρινών αδένων και τη χειρουργική του δέρματος, του μαστού και κάποιων άλλων οργάνων ανάλογα με την εξειδίκευση. Και ποια όργανα αφορά η γενική χειρουργική? Συνήθως αφορά την κοιλιακή χώρα. Με εξαίρεση για παράδειγμα τους νεφρούς, οι οποίοι ανήκουν στο φάσμα της ουρολογίας. Εξαίρεση τα γυναικολογικά όργανα, τα οποία ανήκουν στους γυναικολόγους, αλλά όλο το πεπτικό σύστημα, είτε τα σωληνώδη όργανα όπως λέμε, δηλαδή το στομάχι, το λεπτονέντερο, το παχυνέντερο, το ορθό, αλλά και τα συμπαγή όργανα όπως είναι το πάνκρεας, το σηκώτι, ο σπλήνας. Αυτά όλα τα όργανα ανήκουν στην γενική χειρουργική. Είναι η κατεξοχή ευθύνη της γενικής χειρουργικής. Από εκεί και πέρα, κάποια κομμάτια της γενικής χειρουργικής αφορούν τους ενδοκρινείς αδένες, όπως για παράδειγμα το θυροειδή, τους παραθυροειδείς αδένες, τα επινεφρίδια και κάποια άλλα όργανα τα οποία πλέον αρχίσαν να γίνονται υποεξειδικεύσεις της γενικής χειρουργικής, όπως είναι για παράδειγμα η χειρουργική του θυροειδούς, η χειρουργική του μαστού και κάποιων άλλων οργάνων. Θυροειδούς είσαστε και ειδικός γι' αυτό. Ακριβώς. Η εξειδίκευσή μου είναι η χειρουργική ενδοκρινών αδένων και ειδικά του θυροειδούς αδένων. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν ειδικότητες στη γενική χειρουργική? Όπως είπα, η γενική χειρουργική περιλάμβανε καταρχήν όλη τη χειρουργική όλων των οργάνων. Ναι. Σιγά σιγά με την εξειδίκευση απεξαρτητοποιηθήκαν κάποιες ειδικότητες, όπως προανέφερα η θώρακοχειρουργική, ναι. Και από εκεί και πέρα τώρα στην γενική χειρουργική έχουν μείνει κάποιες εξειδικεύσεις οι οποίες εξυπηρετούν την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάποιος ασθενής έχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο χρειάζεται μια πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση, mm-hmm. καλό είναι ο γιατρός ο οποίος θα το αντιμετωπίσει να έχει εμπειρία και καθημερινή τριβή με το αντικείμενο αυτό. Nice. Άρα, πλέον έχουμε κάποιες υποειδικότητες στον τομέα της γενικής χειρουργικής, όπως προανέφερα η χειρουργική, ας πούμε, για παράδειγμα θυροειδούς, ενδοκρινών αδένων, η χειρουργική μαστού, mm-hmm. η χειρουργική πλέον ανωτέρου πεπτικού, κατωτέρου πεπτικού, ορθού,
χειρουργική ύπατος παγκρέατος χοληφόρων. Είναι αυτές όλες οι εξειδικεύσεις της γενικής χειρουργικής. Μάλιστα. Τώρα, ποιες είναι οι νεότερες εξελίξεις στη γενική χειρουργική? Ένα μεγάλο κομμάτι, το οποίο είναι και ευρύτερα πλέον γνωστό, είναι η χειρουργική, η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, όπως το λέμε, minimal invasive surgery, η οποία ονομάζεται στην Αγγλική, η οποία μειώνει το χειρητικό τραύμα του ασθενούς. Να το πω πιο απλά, είναι η λαπαροσκοπική χειρουργική, όπως τη ξέρουμε, και η εξέλιξή της είναι η ρομποτική χειρουργική. Είναι μια μεγάλη εξέλιξη, ήταν ένα πολύ καινοτόμο γεγονός στη χειρουργική που δεν υπήρχε στην εποχή του 1980. Ήταν μόνο νηστέρι. Ήταν μόνο νηστέρι, ναι. Με πολύ μεγάλες τομές, με πολύ αργό χρόνο επούλωσης των τραυμάτων, με πολύ αργό χρόνο κινητοποίησης. Και επίσης, και πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη, ειδικά τα τελευταία χρόνια, το αισθητικό αποτέλεσμα. Έχει πολύ καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα πλέον μια επέμβαση. Γιατί πρέπει να κάνεις μια σωστή επέμβαση, μια επέμβαση η οποία δεν έχει επιπλοκές, μια ασφαλή επέμβαση, αλλά πρέπει να κοιτούμε και το αισθητικό αποτέλεσμα τη σήμερα ημέρα, πράγμα το οποίο θα συνοδεύει τον ασθενή για μια ζωή. Οπότε καλό είναι εκεί που μπορούμε και μπορούμε να κάνουμε ένα ασφαλή, με ασφαλή τρόπο την επέμβαση, να την κάνουμε μόνο το δυνατόν μικρότερες τομές. Αυτό μας έχει λύσει τα χέρια η λαπαροσκοπική χειρουργική. Είναι πλεονεκτήματα αυτά της... Είναι πλεονεκτήματα, είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, ναι. Όπου γλιτώνουμε μια πολύ μεγάλη τομή. Να φέρω ως παράδειγμα τη χολοκυστεκτομή, την αφαίρεση της χολής. Γίνεται συνήθως για πέτρες στη χολή. Την κάνετε αυτή, γιατρέ? Βεβαίως. Είναι κομμάτι της γενικής χειρουργικής και είναι από τις καθημερινές επεμβάσεις, τις οποίες κάνουμε, τις επεμβάσεις, ας το πούμε, ρουτίνας. Τα παλιότερα χρόνια γινόταν με μια τομή γύρω στα 15 εκατοστά στην δεξιά πλευρά του σώματος, κόβοντας όλων των ορθών κοιλιακών μη. Καταλαβαίνετε ότι η ανάρρωση αυτού του ασθενούς ήταν πάρα πολύ δύσκολη, δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι τις πρώτες μέρες. Σίγουρα. Και χρειαζόταν περίπου μια εβδομάδα απλά για να κινητοποιηθεί. Τώρα η χολοκυστεκτομή, όταν γίνει με λαπαροσκοπικό τρόπο, γίνεται με τέσσερις μικρές τομές της τάξης των 5 χιλιοστών με το πολύ 1 εκατοστό. Με αποτέλεσμα να έχουμε άμεση κινητοποίηση του ασθενούς και την επόμενη μέρα ο ασθενής να πηγαίνει σπίτι και στην εβδομάδα να είναι πολύ καλά να μπορεί να πηγαίνει και στη δουλειά του. Άρα μιλούμε για ένα τεράστιο πλεονέκτημα και όσον αφορά την αποκατάσταση, έτσι, αλλά και για κοινωνικο-οικονομικούς λόγους και φυσικά και το αισθητικό αποτέλεσμα στο τέλος. Αλλιώς είναι να έχεις μια τομή 15 εκατοστά και αλλιώς να έχεις τέσσερις μικρές τρυπούλες της τάξης του 1 εκατοστού. Το οποίο επουλώνεται αμέσως, φαντάζομαι. Επουλώνεται αμέσως. Ναι, ναι. Ράβουμε με τεχνικές πλαστικής χειρουργικής. Μάλιστα. Οπότε δεν υπάρχουν ούτε ορατές ραφές εξωτερικές. Οπότε και το αισθητικό αποτέλεσμα είναι καλό. Αλλά το κυριότερο είναι ότι κάνουμε την ίδια επέμβαση που την κάνουμε πριν ανοιχτά, την κάνουμε με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο, με πολύ μικρή επιβάρηση για τον ανθρώπινο οργανισμό. Η εξέλιξη τώρα της λαπαροσκοπικής σιγά σιγά με τα χρόνια οδήγησε στο να κάνουμε τις περισσότερες επεμβάσεις κοιλίας, αν όχι όλες, να τις κάνουμε πλέον λαπαροσκοπικά. Και αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της γενικής χειρουργικής και επαφείται στον κάθε χειρουργό πόση εμπειρία έχει και πόση εκπαίδευση έχει για το ποιες επεμβάσεις μπορεί να κάνει λαπαροσκοπικά. Οι συνήθεις όμως επεμβάσεις, οι οποίες γίνονται πλέον λαπαροσκοπικά, είναι η χολοκυστεκτομή, όπως είπαμε, η οποία ήταν η πρώτη επέμβαση η οποία γινόταν στο πλαίσιο της γενικής χειρουργίας που γινόταν λαπαροσκοπικά. Τώρα μπορούμε να κάνουμε αφαίρεση της κολικοειδούς απόφυσης, το καθημερινό που λέμε το τυφλό. Το τυφλό να γίνεται λαπαροσκοπικά και την επόμενη μέρα να φεύγει ασθενής. Είναι τότε ήταν 10 μέρες στο κρεβάτι. Ναι, το θυμάμαι εγώ. Ναι, ακριβώς. Ήταν αρκετές μέρες μέχρι να φερεθούν οι ραφές, με μεγάλες τομές, δυσκολία στην κινητοποίηση κτλ. Όπως επίσης τώρα πλέον κάνουμε τις αποκαταστάσεις των κυλών, με τοποθέτηση πλέγματος γίνονται λαπαροσκοπικά. Των κυλών, δηλαδή όταν έχει κάποιος υπερβαρός. Όχι, όταν έχει κάποιος κύλι. Α, κύλι. Ναι, okay. Η αποκατάσταση της κύλης. Μάλιστα. Και χαίρομαι που το είπατε. Ναι, γιατί νομίζω ότι είναι... Ναι. Και για τις αποκαταστάσεις για επεμβάσεις παχυσαρκίας, πλέον γίνονται λαπαροσκοπικά αυτές οι επεμβάσεις. Και αυτό κάνετε εσείς? Κάνετε αυτά ή είναι εξειδικευμένη? Είναι εξειδίκευση η βαριατρική πλέον. Σωστό. Τίνει να γίνει εξειδίκευση γιατί χρειάζεται μια ειδική αντιμετώπιση αυτών των ασθενών και τίνει να γίνει μια εξειδίκευση. Από ειδικούς για τέτοια, υπό εξειδίκευση της γενικής χειρουργικής.
ψυχής. Mm-hmm. Αλλά σιγά σιγά βλέπουμε τις επεμβάσεις κοιλίας να αντικαθίστανται από τη λαπαροσκοπική χειρουργική, πράγμα το οποίο είναι πλεονέκτημα και για τον ασθενή και για τον γιατρό. Βέβαια. Τώρα, υπάρχουν κάποιες επεμβάσεις που δυστυχώς δεν γίνονται λαπαροσκοπικά. Μάλιστα. Και αναγκαστικά πρέπει να μπει το ανθρώπινο χέρι μέσα στην κοιλιά, να ελεχθεί η κοιλιά και να μπορέσει να γίνει πιο σωστή δουλειά. Συνήθως σε ογκολογικά χειρουργία αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Όπου υπάρχει καρκίνος και πρέπει να ελέγξουμε ότι δεν υπάρχει σε άλλα όργανα ή αν υπάρχει κάπου πιο κοντά. Είναι ανίχνευση ή διαφορετική. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να γίνει διαφορετικός ο τρόπος χειρισμού αυτών των περιστατικών για να είμαστε πιο ριζικοί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα. Και σίγουροι. Ναι, ακριβώς. Οπότε προτιμούμε να μην γίνονται λαπαροσκοπικά. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές επεμβάσεις οι οποίες πλέον έχουν αντικατασταθεί από τη λαπαροσκοπική χειρουργική. Πολύ ωραία. Να κάνω και μια παρέθεση εδώ όσον αφορά τη χειρουργική ενδοκρινών αδένων. Μάλιστα. Για το θυροειδή. Που είσαστε εσείς ειδικός. Ακριβώς. Ναι. Έχουν δοκιμαστεί κάποιες τεχνικές, ας το πούμε λαπαροσκοπικές, mm-hmm. είναι ελάχιστα επεμβατικές, δηλαδή με τη χρήση κάμερας και μικρών οπών να μπορούμε να χειρουργούμε το θυροειδή ή τους παραθυροειδείς mm-hmm. αδένες που ανήκουν στην χειρουργική ενδοκρινών αδένων. Αλλά δυστυχώς, ακόμη τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν έχουν αποδείξει την αξία τους ότι είναι καλύτερες των συμβατικών μεθόδων. Οπότε δεν τις προτιμούμε για αφαίρεση θυροειδούς να κάνουμε τις minimal invasive επεμβάσεις. Πλέον έχουμε την εξειδίκευσή μας, κάνουμε πολύ μικρές τομές για να αφαιρεθεί ο θυροειδής, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνικές με κάμερα. Δεν έχουν αποδείξει δηλαδή ακόμα την αξία τους και τα πλεονεκτήματα τους σε σχέση με τη συμβατική μέθοδο. Άρα δεν την έχουν αντικαταστήσει. Αλλά σε άλλες επεμβάσεις, όπως είπαμε, τις επεμβάσεις κοιλιάς, έχουν ήδη αντικαταστήσει οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στις κλασικές επεμβάσεις. Μάλιστα. Τώρα, να μας πείτε και για τη ρομποτική χειρουργική. Η ρομποτική χειρουργική είναι η εξέλιξη των τελευταίων ετών. Ναι. Είναι η εξέλιξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Και για να το εξηγήσουμε έτσι απλά στον κόσμο, γιατί ακούγοντας ο κόσμος ρομποτική χειρουργική νομίζει ότι το χειρουργά είναι ένα ρομπότ. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Απλά τα εργαλεία τα οποία μπαίνουν, όπως μπαίνουν τα εργαλεία στη λαπαροσκοπική χειρουργική, ναι. μπαίνουν με τον ίδιο τρόπο ακριβώς, με τις ίδιες οπές, με τις ίδιες τομές. Γιατρέ, είναι ένα μηχάνημα μεγάλο. Το οποίο ακριβώς. κάθεται πίσω ο γιατρός. Ακριβώς. Και χειρουργεί. Και χειρουργεί, ναι. Ουσιαστικά, αντί ο γιατρός να κρατά τα εργαλεία ναι, ναι. Που μπαίνουν στην κοιλιά, για παράδειγμα, σε ένα χειρουργείο ρομποτικό, τα εργαλεία τα χειρίζονται βραχίονες, τους οποίους βραχίονες επίσης χειρίζεται ο γιατρός. Ναι. Άρα υπάρχει πάντα ο γιατρός χειρουργεί, όχι το ρομπότ. Μάλιστα. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, διότι ακούω πολλές φορές για παρανόηση ότι χειρουργεί κάποιο ρομπότ, άρα είναι καλύτερο. Δεν είναι έτσι. Πάλι χειρουργεί ο γιατρός. Δίνει τις οδηγίες ο γιατρός. Ο γιατρός ελέγχει, αντί να ελέγχει με τα χέρια ναι. τους τα εργαλεία, ναι, ναι. τα ελέγχει με βραχίονες. Μάλιστα. Είναι πιο ακριβής αυτή η μέθοδος από την άποψη ότι μπορείς να κάνεις χειρισμού τη τάξη του των χιλιοστών του χιλιοστού. Οπότε και με τη μεγέθυνση που έχει από την κάμερα, η οποία mm-hmm. είναι πιο πολύ μεγάλη, κάμερα, ναι, ναι. και είναι και με τρισδιάστατη απεικόνηση, μπορεί να κάνει λίγο πιο λεπτού χειρισμού. Σε κάποιε επεμβάσει αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα, γι' αυτό και η ρομποτική χειρουργική θεωρείται καλύτερη. Σαν ποιε επεμβάσει, γιατρέ. Η κυριότερη επέμβαση, η οποία είναι η μητέρα, ας το πούμε έτσι, όλων των ρομποτικών επεμβάσεων είναι η αφαίρεση προστάτη, που την κάνουν οι ουρολόγοι. Μάλιστα. Στην προστατεκτομή έχει βρεθεί ότι έχει καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τη διατήρηση κάποιων νευρικών ινών και νευρικών πλεγμάτων, οι οποίες μπορεί να μην γίνονταν ορατές πριν με τις κλασικές μεθόδους mm-hmm. ή ακόμα και με τη λαπαροσκοπική μέθοδο. Μάλιστα. Και φαίνεται ότι έχει πλεονεκτήματα, οπότε την προτιμούμε σαν μέθοδο τη ρομποτική αφαίρεση του προστάτη. Σε άλλες επεμβάσεις, όποια επέμβαση γίνεται λαπαροσκοπικά μπορεί να γίνει και με το ρομπότ. Και στον προστάτη αλλά... δεν μπορεί να κάνει οποιοδήποτε εξαρτάται ναι. από την ηλικία, έτσι δεν είναι. Ναι, όσον αφορά ναι. τις προστατεκτομές, ναι. Ανάλογα με το πρόβλημα που υπάρχει, τότε επιλέγουμε και την κατάλληλη μέθοδο Μάλιστα. που πρέπει να γίνει το χειρουργείο. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες όλες επεμβάσεις, mm-hmm. οποιαδήποτε επέμβαση μπορεί να γίνει λαπαροσκοπικά, μπορεί να γίνει και με το ρομπότ. Το ερώτημα είναι αν θα προσφέρει η ρομποτική κάτι παραπάνω σε σχέση με τη λαπαροσκοπική. Στις περισσότερες επεμβάσεις δεν προσφέρει ρομποτική. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να το πούμε στον κόσμο. Ότι αν είναι, ας πούμε, να πούμε ένα παράδειγμα, μια χολογκιστεκτομή, ναι. αν την κάνεις είτε λαπαροσκοπικά είτε ρομποτικά, είναι περίπου το ίδιο πράγμα. Το καλύτερο δεν είναι χειρουργικά. Κάτι. Είναι μενιστέρι. Το σωστό είναι να το κάνει κάποιος που ξέρει να το κάνει. Ναι. Όσον με οποιαδήποτε μέθοδο και να είναι.
Υπάρχουν στην ιατρική τα λεγόμενα golden standards. Όταν λέμε ότι θα αφαιρέσουμε τη χολήνα ενός ανθρώπου, τον golden standard αυτή τη στιγμή είναι λαπαροσκοπική. Τώρα, κάποιοι συναδέλφοι που έχουν και την εμπειρία μπορεί να το κάνουν ρομποτικά. Αλλά δεν μειώνει τις επιπλοκές, ούτε προσφέρει κάτι όσον αφορά τη συγκεκριμένη επέμβαση. Σε άλλες επεμβάσεις μπορεί να προσφέρει, αλλά όχι σε όλες. Δεν είναι πανάκια δηλαδή ρομποτική χειρουργική, όταν ακούμε μια απλή επέμβαση, θα την κάνω ρομποτικά, θα είναι καλύτερη. Δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Ίσως διότι έχουν την εντύπωση, συγγνώμη σας διακόπτω, έχουν την εντύπωση ότι θα αισθητικά δεν θα φαίνεται τίποτα. Είναι ακριβώς οι ίδιες τομές. Είναι ακριβώς οι ίδιες τομές με την λαπαροσκοπική. Ή θα σηκωθεί πιο γρήγορα. Όχι. Είναι ακριβώς η ίδια τεχνική. Απλά αντί να χειρίζομαστε τους βραχίονες με τα χέρια, τους χειριζόμαστε με ένα μηχάνημα. Μάλιστα. Δεν αλλάζει κάτι στην τεχνική. Οπότε σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, σίγουρα βοηθώ όπως προανέφερα στις προστατεκτομές. Αλλά στις περισσότερες επεμβάσεις δεν είναι κάτι το οποίο μας προσφέρει ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με την λαπαροσκοπική. Και πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη και το θέμα κόστους, που είναι πολλαπλάσιο το κόστος της ρομποτικής χειρουργικής σε σχέση με τη λαπαροσκοπική. Γιατί? Διότι τα αναλώσιμα τα οποία χειρουργούμε, τα εργαλεία για να συνδεθούν στους βραχίονες του ρομπότ, χρειάζονται κάποια ειδικά αναλώσιμα τα οποία κοστίζουν κάποιες χιλιάδες. Συν το μηχάνημα το οποίο κοστίζει ίσως και εκατομμύρια, οπότε πρέπει να γίνει και απόσβεση το μηχάνημα. Μάλιστα. Άρα, αν το βάλουμε στη ζυγαριά μεταξύ κόστους και ωφέλειας, σε κάποιες επεμβάσεις ναι. Προσφέρει, αλλά στις περισσότερες επεμβάσεις δεν προσφέρει ένα πλεονέκτημα. Τι κάνετε σήμερα, φυσικά. Σήμερα. Δεν ξέρουμε στο μέλλον τι είδος ρομπότ θα βγουν και τι πλεονέκτημα θα μας προσφέρουν. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι μόνο για συγκεκριμένες επεμβάσεις το αυστηρό πλεονέκτημα το οποίο προσφέρει. Μάλιστα. Τώρα, είναι η ρομποτική χειρουργική το μέλλον στη χειρουργική? Θεωρώ ότι θα είναι το μέλλον κάποια στιγμή, αλλά όχι με τη μορφή που την έχουμε σήμερα. Ίσως με κάποια άλλη μορφή. Η μορφή που έχουν με σήμερα, θεωρώ ότι βλέποντας μπροστά στο μέλλον ότι είναι μια μεταβατική περίοδος, όπου αρχίζουμε σιγά σιγά και βάζουμε την τεχνολογία μέσα στη χειρουργική, και θεωρώ ότι με την εξέλιξη των ταχυτήτων του διαδικτύου, με την εξέλιξη των οπτικών μέσων, με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, το AI, όταν μπει πλέον στην ιατρική και στη χειρουργική, όταν δοκιμαστεί σε όλους τους άλλους τομείς και δούμε ότι είναι ασφαλές, τότε θα δοκιμαστεί και στην ιατρική. Με τη χρήση αυτών των νέων τεχνολογιών, πιστεύω ότι κάποια στιγμή στο μέλλον η ρομποτική χειρουργία θα είναι το μέλλον. Αυτή τη στιγμή όμως, όπως την εφαρμόζουμε, νομίζω είμαστε σε νηπιακό στάδιο ακόμα και είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο για να πάμε στο επόμενο βήμα. Ποιες είναι οι ικανότητες που πρέπει να διαθέτει ένας χειρουργός, ένας γενικός χειρουργός? Ένα ρητό το οποίο μας το λέγανε οι καθηγητές μας σας, και το οποίο προσπαθώ και εγώ να το λέω κάθε μέρα και στον εαυτό μου και στους υπόλοιπους, είναι ότι καλός χειρουργός δεν είναι εκείνος ο οποίος ξέρει πότε να χειρουργήσει, αλλά εκείνος που ξέρει πότε να μην χειρουργήσει. Δηλαδή, το χειρουργείο σίγουρα είναι μια βλάβη που προκαλούμε στον οργανισμό, είναι μια κάκωση, είναι ελεγχόμενη κάκωση, την οποία προκαλούμε στον οργανισμό, σε έναν ασθενή, με σκοπό να το θεραπεύσουμε. Μάλιστα. Εάν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος, υπαλλακτική λύση που θα κάνουμε, έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα και θα θεραπεύσουμε τον ασθενή χωρίς να βάλουμε μαχαίρι, σωστό, τότε πρέπει να το επιλέξουμε εκείνο. Είναι λάθος να λέμε ότι ό,τι έχεις, έλα να το χειρουργήσουμε. Για τον Α ή Β λόγο. Σωστά. Πρέπει να ξέρουμε πότε πρέπει να χειρουργούμε, πότε δεν πρέπει να χειρουργούμε και πρέπει να ξέρουμε και τις ενδείξεις για το τι χειρουργείο πρέπει να κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Βλέπω καθημερινά, ειδικά στην εξειδίκευση τη δική μου με το θυροειδή, να γίνονται λάθος επεμβάσεις. Ή επεμβάσεις που δεν χρειάζονται, ή ακόμη και λάθος επεμβάσεις από την άποψη ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί το Χ πράγμα και αφαιρείται το Χ δια 2. Αφαιρείται ο μισός θυροειδής, ας πούμε. Ή θα μπορούσε να αφαιρεθεί ο μισός θυροειδής και αφαιρείται ολόκληρος. Λάθος επεμβάσεις, διότι υπάρχουν ενδείξεις και αν δεν δείξεις για να κάνεις μια οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Και τις ενδείξεις και αν δεν δείξεις, δεν τις θέτω εγώ. Τις θέτουν οι παγκόσμιες εταιρείες χειρουργικής, οι αμερικάνικες εταιρείες, οι εγγλέζικες εταιρείες, οι ευρωπαϊκές εταιρείες. Και οφείλει ο χειρουργός να είναι ενημερωμένος. Με ρωτήσατε ποιο είναι ένα από τα πλεονεκτήματα του χειρουργού. Να είναι ενημερωμένος up to date για τα πιο σύγχρονα δεδομένα όσον αφορά το τι πρέπει να κάνει και το τι δεν πρέπει να κάνει. Δεν υπάρχει Θεός στην ιατρική, δεν υπάρχει Θεός στη χειρουργική, δεν υπάρχει κανένας μας ο οποίος τα ξέρει όλα.
Και εκείνο ναι, που λέει σωστό. Ότι τα ξέρει όλα και μπορεί να τα κάνει όλα είναι ψεύτη. Και σα το λέω με όλη την εντυμότητα που σα λέω εδώ. Διότι η γνώση όλοι. Πλέον είναι τεράστια. Έτσι. Δεν είναι τα χρόνια πριν 50 χρόνια όπου ο χειρουργό μπορούσε να κάνει τα πάντα, διότι το βιβλίο χειρουργική ήταν 10 σελίδε. Τώρα πλέον, μόνο για τη χειρουργική του θηροειδού υπάρχει ένα βιβλίο 500 σελίδε. Δεν μπορεί να ξέρει τη χειρουργική όλων των οργάνων για τα πάντα. Είναι τεράστιο ο όγκο τη γνώση και τεράστια η εμπειρία που χρειαζόμαστε. Και τα φάρμακα τεράστια τώρα που είναι καινούργια. Εξελίξει καθημερινά, συνέχεια, μηχανήματα ναι. συνέχεια. Πρέπει να ενημερωνόμαστε συνέχεια για τι νέε εξελίξει, να πηγαίνουμε σεμινάρια, να πηγαίνουμε συνέδρια, να μα δείχνουν αυτό λέω, στα ναι, 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 ναι. να τα εντάσσουμε, να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Και το, να γινόμαστε καλύτεροι δεν σημαίνει να χειρουργούμε τα πάντα και όλου. Να χειρουργούμε εκείνους που πρέπει με τον σωστό τρόπο. Και δεν είναι ντροπή για ένα γιατρό να πει ότι υπάρχει ο ψυγιατρός, ο οποίος είναι καλύτερος ειδικός από μένα, και πιο εξειδικευμένος, έτσι. Πιο έμπειρος από μένα, θα σε στείλω σε αυτό. Δυστυχώς. Σαν να το κάναμε διαφορετικά τώρα. Σαν να βλέπω ότι όλα τα ξέρουμε. Δηλαδή είναι... υπάρχουν δυστυχώς αρκετοί συνάδελφοι. Ναι, δεν θα το λέγα αρκετοί. Ναι, κάποιοι συνάδελφοι όμως, οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Εδώ ίσως θα πρέπει να μπει και λίγο ο ιατρικός σύλλογος και η χειρουργική εταιρεία και να μπορούν να διαχωρίσουν το, για κάποιες επεμβάσεις τουλάχιστον, όπως είναι και στο εξωτερικό, όπως είναι στο εξωτερικό, κάποιες επεμβάσεις ότι αυτές χρειάζονται εξειδίκευση. Πρέπει, μα πρέπει να γίνει αυτό. Έτσι πρέπει να είναι και ίσως θα πρέπει να μπουν και κάποια όρια από τις εταιρείες μας. Είναι άλλο θέμα αυτό, αλλά ίσως θα πρέπει να μπουν και κάποια όρια από τις εταιρείες μας. Ωραία. Να περάσουμε, γιατρέ μου, σε διαφημιστικά μηνύματα. Πρέπει, γιατί έχουμε τους χορηγούς μας και τους ευχαριστούμε. Γιατί αν δεν ήταν οι χορηγοί μας, δεν θα είχαμε αυτή την όμορφη εκπομπή που κάνουμε σήμερα. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, και πάλι μαζί σε λίγο. Πάμε. Καλησπέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας απόψε με μεγάλη χαρά έχουμε τον γιατρό τον Παπαγεωργίου, ο οποίος μας μιλά για την γενική χειρουργική και χειρουργική ενδοκρινών αδένων. Πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρον το απόψινό μας πρόγραμμα, ως συνήθως βέβαια. Και πάλι να σας καλησπέρισουμε. Εδώ είσαστε βέβαια. Τώρα θα πάμε, γιατρέ μου, στη χειρουργική ενδοκρινών αδένων. Που ξέρετε, δεν ξέρω, αλλά έχω πάρα πολλές φίλες που με ρωτούν για τον θυροειδή και τα αδένες και όλα αυτά. Τι είναι η χειρουργική ενδοκρινών αδένων? Ο θυροειδής είναι ο πρωταγωνιστής στη χειρουργική ενδοκρινών αδένων. Είναι τα περισσότερα χειρουργία τα οποία έχουμε. Τα περισσότερα μικρή, μεγάλη, το έχουν αυτό. Ναι, 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 είναι πολύ σύνηθες πρόβλημα. Ναι. Και εδώ επανέρχομαι και λίγο σε αυτό που είχαμε πει πριν, ότι δεν χειρουργούνται όλοι, δεν είναι όλα χειρουργικά προβλήματα. Να πω από πού προέρχεται αυτό. Δηλαδή είναι από γεννήσεως, δηλαδή... Όταν υπάρχουν κάποιος... και γενετικές, ναι. γενετικά αίτια για, ναι. για τα προβλήματα του θυροειδή, υπάρχουν και οι ακτινοβολίες, υπάρχουν και η διατροφή, υπάρχουν πάρα πολλά, θέματα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στο θυροειδή. Μάλιστα. Και δουλειά ενός ενδοκρινολόγου είναι να ξεχωρίσει ποια προβλήματα χρειάζονται μόνο φάρμακα και ποια προβλήματα πρέπει να πάνε για χειρουργείο. Mm-hmm. Εδώ πρέπει να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ του χειρουργού ενδοκρινών αδένων, ο οποίος είναι ένας γενικός χειρουργός, ο οποίος είναι εξειδικευμένος στη χειρουργική των ενδοκρινών αδένων. Και να υπάρξει μια συνεννόηση έτσι ώστε να αποφασιστεί τι χειρουργείο πρέπει να γίνει και ποια είναι η έκταση του χειρουργείου. Ποια είναι τα όργανα τα οποία αφορά η χειρουργική ενδοκρινών αδένων? Όπως είπαμε, ο πρωταγωνιστής είναι ο θυροειδής αδένας. Ναι, ναι, ναι. Άλλα όργανα τα οποία είναι τα συνήθεια όργανα τα οποία χειρουργούμε στην χειρουργική ενδοκρινών αδένων είναι οι παραθυροειδείς αδένες και τα επινεφρίδια. Επίσης, στη χειρουργική ενδοκρινών αδένων ανήκουν και κάποιοι όγκοι του παγκρέατος, οι οποίοι όμως λόγω της τοπογραφικής τους εντόπισης καλό είναι να χειρουργούνται από χειρουργούς ύπατος χοληφόρων παγκρέατος. Όπως είπαμε πριν, υπάρχουν διάφορες εξειδικεύσεις, καλό είναι να χειρουργούνται από αυτούς. Αλλά κυριότερα η χειρουργική του ενδοκρινών αδένων αφορά τη χειρουργική θυροειδούς, παραθυροειδών αδένων και επινεφρίδιων. Τώρα, ποια προβλήματα του θυροειδούς αδένα χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση και πώς γίνεται η διάγνωση? Τώρα, ποια προβλήματα χρειάζονται? Ναι. Να χωρίσουμε τα προβλήματα του θυροειδή αδένα σε δύο κατηγορίες. Στα λειτουργικά προβλήματα και στα ανατομικά προβλήματα.
και πώς θέλω να το διαχωρίσω. Mm-hmm. Μπορεί να έχουμε έναν αδέναν ο οποίος είναι φυσιολογικός σε μέγεθος, σε σχήμα, αλλά να υπερλειτουργεί ή να υπολειτουργεί. Και μπορεί να έχουμε και έναν αδέναν ο οποίος λειτουργεί φυσιολογικά, αλλά να είναι τεράστιος σε μέγεθος, γεμάτος όγκους, γεμάτος καρκίνο. Mm-hmm. Άρα δεν έχει σχέση η εμφάνιση του θυρεοειδή με τη λειτουργικότητα. Και εδώ μπαίνουν τα προβλήματα. Εάν έχουμε κάποια ανατομικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα νόζι, όζους, ναι, ναι, η οποία είναι το πιο γνωστό έτσι, πρόβλημα του θυρεοειδή, όζους τι σημαίνει, ένα κουβαράκι πάνω στο θυρεοειδή. Αν έχουμε έναν όζο στο θυρεοειδή, τότε είναι δουλειά του ενδοκρινολόγου σε συνεργασία με το χειρουργό ενδοκρινών αδένων να ανακαλύψει εκείνος ο όζος αν είναι καλοήθης ή κακοήθης ή αν είναι ενδιάμεσης διάγνωση mm-hmm. και να αποφασιστεί αν θα γίνει χειρουργείο και το μέγεθος του χειρουργείου. Πώς γίνεται, πώς το καταλαβαίνετε εσείς, με το άγγιγμα? Η διαγνωστική προσπέλαση mm-hmm. ενός όζου περιλαμβάνει την κλινική εξέταση, mm-hmm. το ιστορικό. Δηλαδή, αν έχουμε έναν ιστορικό σε μια οικογένεια όπου όλοι είχαν καρκίνο του θυρεοειδή, τότε είμαστε πιο υποψιασμένοι ότι και το συγκεκριμένο άτομο μπορεί να έχει καρκίνο του θυρεοειδή. Με την κλινική εξέταση, με το ιστορικό όπως είπαμε, με τη διενέργεια αναλύσεων αίματος και υπερηχογραφήματος απαραίτητα του θυρεοειδούς αδένα, το οποίο μπορεί να το κάνει είτε ακτινολόγος, είτε ενδοκρινολόγος, είτε ο χειρουργός ενδοκρινών αδένων. Και από εκεί και πέρα, εάν δούμε κάποιον όζο ο οποίος είναι ύποπτος, τότε υπάρχουν ενδείξεις για τη διενέργεια εκείνων που λέμε παρακέντησης, βιοψίας. Να πάρουμε δείγμα δηλαδή από αυτόν τον όζο με μια βελόνα και να το αναλύσουμε και να πούμε πόση της 100 είναι η πιθανότητα αυτός ο όζος να είναι καλοήθης ή κακοήθης. Και ανάλογα με την κατηγοριοποίηση αυτού του όζου, τότε προχωρούμε σε εγχείρηση ή όχι. Είναι συχνότερες τα τελευταία χρόνια οι επεμβάσεις του θυρεοειδούς? Είναι συχνότερες οι επεμβάσεις του θυρεοειδούς αδένα τελευταία χρόνια για τον απλούστατο λόγο ότι είναι πιο συχνή διάγνωση των διαφόρων προβλημάτων σε πολύ πιο, πολύ πιο αρχικό στάδιο. Είναι πολύ πιο εύκολη πρόσβαση τώρα των ασθενών σε συστήματα υγείας, σε δομές υγείας που μπορούν να κάνουν αναλύσεις, να κάνουν έναν υπερηχογράφημα και να ανεβρεθεί ένα πρόβλημα το οποίο πριν θα διέφευγε της προσοχής. Όταν λέτε αναλύσεις, είναι γενικές αναλύσεις που φαίνεται? Αναλύσεις ορμονών του θυρεοειδή που θα δείξει τη λειτουργικότητα. Μάλιστα. Δεν σημαίνει, είπαμε. Είναι ακριβίας αυτών. Δηλαδή πρέπει να είναι. Εκείνο που θέλω να περάσω σαν μήνυμα σήμερα είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος κάνει απλές αναλύσεις θυρεοειδή, τις βλέπει, είναι φυσιολογικές και λέει ο θυρεοειδής μου είναι καλά. Mm-hmm. Όπως είπαμε πριν, μπορεί να έχουμε ανατομικά προβλήματα ή λειτουργικά προβλήματα. Ο θυρεοειδής μπορεί να δουλεύει, δηλαδή οι ορμόνες του να είναι φυσιολογικές, οι αναλύσεις να είναι φυσιολογικές, αλλά αν υπάρχει καρκίνος του θυρεοειδή, ο οποίος θα φανεί με τον υπέρηχο, με το υπερηχογράφημα. Έτσι, Άρα θα πρέπει οπωσδήποτε, αν θέλουμε πράγματι να ελέγξουμε σωστά το θυρεοειδή μας, να γίνουν και αναλύσεις αίματος και υπερηχογράφημα και αυτά όλα να συνδυαστούν και να μελετηθούν από κάποιο γιατρό ο οποίος ξέρει τη δουλειά. Αυτό εσείς τα κάνετε αυτά? Μπορεί να γίνεται και από χειρουργό ενδοκρινών αδένων, αλλά κατ' εξοχήν η δουλειά αυτή είναι των ενδοκρινολόγων. Μάλιστα. Ο οποίος θα πάει κοντά του, θα σε ελέγξει, θα κάνει όλον αυτόν τον έλεγχο και να ανακαλύψει ενδοκρινολόγο. Ο οποίος θα θέσει την ένδειξη ή την πιθανότητα χειρουργείου mm-hmm. και θα παραπέμψει στον εξειδικευμένο χειρουργό, ο οποίος εξειδικευμένος χειρουργός θα αποφασίσει ότι ναι, αυτός θα χειρουργηθεί, όχι αυτός δεν θα χειρουργηθεί. Και τι έκταση θα είναι το χειρουργείο. Αν θα πρέπει να αφαιρεθεί ο μισός θυρεοειδής, ολόκληρος ο θυρεοειδής, αν θα πρέπει να αφαιρεθούν και λεφαδένες μαζί, είναι μια ολόκληρη ιστορία να αποφασιστεί τι χειρουργείο πρέπει να γίνει. Ναι, θέλω να μας πείτε έτσι για τον καρκίνο του θυρεοειδούς αδένα, να επεκταθείτε περισσότερο. Τι γίνεται με αυτό? Ο καρκίνος του θυρεοειδούς αδένα, το καλώς διαφοροποιημένο καρκίνωμα, που είναι το 85% των περιπτώσεων. 85% των περιπτώσεων του όλων των καρκίνων του θυρεοειδούς mm-hmm. είναι ένα από τα πιο εύκολα ή άσημα καρκινώματα του ανθρωπίνου σώματος. Ναι. Έχει ένα ποσοστό. Μας είπετε και κάτι καλό τώρα. Ναι, είναι ένα θετικό, ναι, μήνυμα, γιατί καταλαβαίνοντας τη ψυχολογία του ασθενούς, όταν το ανακοινώνεις ότι υπάρχει καρκίνωμα, ναι, καλέ, η λέξη και μόνον τρομάζει. Ναι, ναι. Και πρέπει να εξηγούμε ότι από καρκίνωμα σε καρκίνωμα διαφέρει. Υπάρχουν και καρκινώματα τα οποία είναι εντελώς, δεν θα πω αθώα, αλλά είναι καρκινώματα τα οποία δεν εξελίσσονται, δεν κάνουν μεταστάσεις. Όπως το όζι, έτσι δεν είναι? Ο καρκίνος του θυρεοειδούς ανήκει σε έναν από αυτά τα καρκινώματα. Ναι. Όπου έχει πολύ αργή εξέλιξη και αν είναι αυτός ο τύπος που είπαμε στο 85% των περιπτώσεων, με τη σωστή αντιμετώπιση, δηλαδή να χειρουργηθεί σωστά και να γίνει ένα σωστό χειρουργείο, και αν χρειάζεται συμπληρωματική θεραπεία μετά, θεραπεία με ιόδιο, όπως είναι γνωστή. Ναι, ναι. Τότε έχει ένα ποσοστό πλήρους ίασης, δεν μιλάμε για πενταετήν ή δεκαετήν επιβίωση, μιλούμε για πλήρη ίαση, γύρω στο 98%.
Άρα είναι, ναι, δεν είναι το τέλος του κόσμου αν μπει μια διάγνωση θυλώδους καρκινώματος. Μάλιστα. Και μάλιστα επειδή υπάρχουν στατιστικές που λένε ότι όλοι μας έχουμε πιθανότητα στη ζωή μας να περάσουμε καρκίνο 50%. Δηλαδή ένας στους δύο θα περάσει σίγουρα καρκίνο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Εάν αυτό το άτομο... Ένας στους δύο θα περάσει κάποια στιγμή στη ζωή του καρκίνο. Είναι στατιστικό αυτό το πράγμα. Εάν θα περάσεις τη σειρά σου, να το πω έτσι, με καρκίνο του θυροειδούς, να θεωρείσαι τυχερός και όχι άτυχος. Έτσι, ναι, διότι δεν είναι τόσο... Είναι πλήρως ή άσχημο. Υπάρχει μια ταλαιπωρία να χειρουργηθείς, να κάνεις τη θεραπεία κτλ. Αλλά είναι πλήρως ή άσχημο. Οπότε δεν είναι το τέλος του κόσμου μια διάγνωση θυλώδους καρκινώματος που είναι το καλώς διαφοροποιημένο. Άρα και να μην έχεις κάτι, δηλαδή, να μην νιώθεις κάτι, θα πρέπει να κάνεις αυτές τις εξετάσεις, όπως λέτε. Ακριβώς. Γιατί τις κάνουμε όλες, συγγνώμη, τις κάνουμε όλες τις εξετάσεις για τα πάντα. Εκτός αυτό. Οι απλές αναλύσεις αίματος είναι σύνηθες πλέον, ναι, να μπαίνουν και οι εξετάσεις θυροειδούς μέσα. Έτσι. Μπαίνουν. Ναι. Αλλά, όπως είπαμε, δεν μπορούν να βάλουν τη διάγνωση ενός καρκίνου, για παράδειγμα. Ναι. Πρέπει να γίνει και επιρχογράφημα. Και ίσως είναι και ένα άλλο στοίχημα το οποίο πρέπει να βάλουμε όσοι ασχολούμαστε με το θυροειδή. Όπως γίνονται τα προγράμματα μαστογραφίας, για παράδειγμα. Μάλιστα. Όπως γίνονται τα προγράμματα που γίνονται κολονοσκοπήσεις κάθε κάποια χρόνια. Μπράβο. Δηλαδή τα screening test που λέμε. Που πρέπει να γίνονται. Περαστεί και το screening test του θυροειδή. Να μπουν κατευθυντήρες οδηγίες κάθε κάποια χρόνια να γίνεται σωστός έλεγχος του θυροειδή από εξειδικευμένους γιατρούς, όπως είπαμε, όπως είναι ενδοκρινολόγοι ή χειρουργοί ενδοκρινών αδένων, έτσι ώστε να προλαμβάνουμε και να ανοιχνεύουμε προβλήματα σε πρώιμο στάδιο που έχουν και καλύτερα ποσοστά επιβίωσης. Μα πρέπει, γιατρέ μου, γιατί υπάρχουν παιδιά, δηλαδή σε μικρή ηλικία που το έχουν αυτό. Ναι, ακριβώς. Ο καρκίνος του θυροειδή, ναι, υπάρχουν και νεανικοί τύποι που μπορεί, ναι, να είναι και στα 10 και στα 15 ηλικίας και φτάνουμε μέχρι και 100 χρονών. Δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα πικ που λέμε, μια κορύφωση γύρω στα 18 με 28 ηλικίες. 18 με 28, ναι. Και μετά άνω το 45 με 50. Οπότε καταλαβαίνετε ότι επηρεάζει και νεαρά άτομα. Ευτυχώς έχουμε ξεφύγει εμείς μετά τα 50. Θα έλεγα στα 18. Μετά τα 50. Ευχαριστώ. Τώρα, ποια η ιδιαιτερότητα ενός χειρουργείου για καρκίνο του θυροειδή, γιατρέ μου, σε σχέση με το άλλο που δεν αφορά το καρκίνο? Επίσης, μια μεγάλη συζήτηση. Θα πρέπει τα χειρουργεία, ειδικά για καρκίνο του θυροειδούς, να γίνονται από εξειδικευμένους συναδέλφους, από χειρουργούς ενδοκρινών αδένων και όχι από απλούς γενικούς χειρουργούς. Γιατί το λέω αυτό? Ανάλογα με την έκταση, την προεχειρητική έκταση και τα δεδομένα τα οποία έχουμε πριν από το χειρουργείο, σχεδιάζουμε τι χειρουργείο θα κάνουμε. Ποια πρέπει να είναι η έκταση? Πρέπει να είναι ακριβώς. Μπορούμε να φτάσουμε από μια απλή αφαίρεση του θυροειδή, ναι, μέχρι και μια τεράστια επέμβαση που ονομάζεται ριζικός λεφαδενικός καθαρισμός τραχύλου. Mm-hmm. Όπου πάμε και ανοίγουμε όλων των λαιμών πλέον και καθαρίζουμε όλους σχεδόν τους λεφαδένες, όχι όλους, αλλά τους περισσότερους λεφαδένες του λαιμού. Που μιλούμε για ένα τεράστιο χειρουργείο, πολύωρο χειρουργείο, με δύσκολη ανάρρωση σε σχέση με μια απλή θυροειδεκτομή. Αλλά εκείνον το χειρουργείο αξίζει την δυσκολία στην ανάρρωση, γιατί θα έχουμε έναν όφελος, αυτή η ασθενής, η συγκεκριμένη υποομάδα ασθενών, θα έχει έναν όφελος να μην ξαναχειρουργηθεί στο μέλλον και να είναι εκείνο που λέμε cancer free, να είναι ελεύθερος νόσου μετά το χειρουργείο. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί και σωστοί και ενδελεχείς στη μελέτη πριν από το χειρουργείο των πληροφοριών που μπορούμε να αντλήσουμε από τις διάφορες εξετάσεις που γίνονται και να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και να αποφασίσουμε ποιοι ασθενείς θα υποφεληθούν από αυτό το χειρουργείο, το μεγάλο χειρουργείο, και ποιοι ασθενείς δεν θα υποφεληθούν, οπότε δεν θα το κάνουμε. Βάζουμε πάλι στη ζυγαριά τα όφελος και την επιβάρηση που θα κάνουμε στον ασθενή. Όταν λέτε λεφαδένες, γιατρέ μου, είναι το ίδιο με το μαστόν, οι λεμφαδένες? Ακριβώς. Λεμφαδένες. Οι λεμφαδένες έχουμε εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες λεμφαδένες σε όλο το σώμα μας. Και κάθε ομάδα λεμφαδένων, ανάλογα με την τοπογραφική θέση στην οποία βρίσκονται, προστατεύουν και ελέγχουν μια συγκεκριμένη περιοχή. Όσον αφορά το θυροειδή, οι λεμφαδένες οι οποίοι ελέγχουν την περιοχή του θυροειδούς είναι λεμφαδένες που βρίσκονται δεξιά και αριστερά στο λαιμό μας, δίπλα από την καροτίδα μας και τη σφαγίτιδα, αρτηρία και τη σφαγίδα φλέβα, δεξιά και αριστερά. Για τον μαστό, όπως αναφέρατε, είναι οι λεμφαδένες της μασχάλης οι οποίοι ελέγχουν το μαστό. Και πρέπει να ελέγξουμε εκείνους τους λεμφαδένες εκ των προτέρων για να ξέρουμε ποιοι ασθενείς έχουν πρόβλημα σε αυτούς τους λεμφαδένες και ποιοι ασθενείς θα υποφεληθούν από τη ριζική αφαίρεση όλων αυτών των λεμφαδένων. Άρα χρειάζεται σωστή προχειρητική
διερεύνηση του ασθενούς, η οποία γίνεται, είπαμε, από ενδοκρινολόγους σε συνεργασία με τους χειρουργούς ενδοκρινών αδένων. Και από εκεί και πέρα, ο χειρουργός ενδοκρινών αδένων και μόνο είναι υπεύθυνος να τα βάλει όλα κάτω και να αποφασίσει ότι το χειρουργείο το οποίο θα κάνω εγώ θα είναι αυτό και να το προτείνει. Τώρα, εάν ο ασθενής δεν συμφωνεί ή ο ενδοκρινολόγος δεν συμφωνεί, μπορεί να πάρει και μια δεύτερη και μια τρίτη γνώμη. Αλλά υπεύθυνος για την έκταση του χειρουργείου και την απόφαση του χειρουργείου θα πρέπει να είναι ο χειρουργός ενδοκρινών αδένων, ο οποίος είναι εκείνος που θα κάνει και το χειρουργείο. Το χειρουργείο, ναι. Το θέμα του. Κάποιος έχει ασθένειες, διάφορες ασθένειες. Ποιοι δεν μπορούν να χειρουργηθούν? Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανένδειξη για τη χειρουργική θυροειδούς. Μπορούν σχεδόν όλοι οι ασθενείς οι οποίοι μπορούν να πάρουν νάρκωση, μπορούν και να χειρουργηθούν και να αφαιρεθεί ο θυροειδής. Είναι θέμα καθαρά νάρκωσης περισσότερων και όχι χειρουργικής τεχνικής. Είναι η νάρκωση, είναι η ολική. Είναι ολική νάρκωση, αλλά πλέον τα τελευταία χρόνια η αναισθησιολογία έχει κάνει άλματα μπροστά, όχι βήματα μπροστά, άλματα μπροστά. Και είναι πλέον είναι πολύ πιο ασφαλές για έναν άτομο, με ό,τι προβλήματα και να έχει, να βρεθεί τρόπος να γίνει νάρκωση και να πάρει νάρκωση για χειρουργείο. Άρα θεωρούμε ότι το 99% των ασθενών μπορεί να πάρει νάρκωση και να χειρουργηθεί. Ως ποια ηλικία χειρουργείται? Δεν υπάρχει ηλικία. Από μικρά παιδιά, δηλαδή. Από μικρά παιδιά μέχρι... Αν υπάρχει πρόβλημα, σπάνιο μεν, αλλά μπορεί να συμβεί και σε μικρά παιδιά να υπάρχουν προβλήματα θυροειδούς. Αλλά από εμείς, ας πούμε, με την εμπειρία τη δική μας στο κέντρο, το δικό μας, η ομάδα μας, από 15 ετών και πάνω μπορούμε να χειρουργήσουμε μέχρι. Είσαστε στο American Medical Center. Στο American Medical Center. Λευκοσίας. Ναι, μάλιστα. Τώρα, χρειάζεται ο καρκίνος της θυροειδίας αδένα θεραπείες? Για πετε μας. Κάποια άτομα από αυτά που θα χειρουργηθούν και θα επιβεβαιωθεί ο καρκίνος, θα πρέπει όπως να χημειοθεραπείες. Δεν χρειάζεται η κλασική συμβατική χημειοθεραπεία όπως τη ξέρουμε. Ακτινοβολίες. Η ακτινοβολία χρειάζεται μερικές φορές, αλλά σπάνια σε πολύ προχωρημένες καταστάσεις. Μετά το χειρουργείο. Ναι, η κλασική και η κατεξοχήν θεραπεία η οποία χρειάζεται την πλειονότητα των περιπτώσεων, αλλά όχι όλων, είναι η θεραπεία η οποία είναι γνωστή ως η θεραπεία με το ιόδιο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Το ιόδιο σαν μόριο, σαν στοιχείο, έχει την ικανότητα να πηγαίνει μέσα στον οργανισμό μας, όταν μπει μέσα στον οργανισμό μας, να πηγαίνει μόνο σε κύτταρα του θυροειδούς, είτε κανονικά είτε καρκινικά. Οπότε αν υπάρχει κάπου μια μετάσταση από έναν καρκινικό κύτταρο θυροειδούς σε κάποια περιοχή, εμείς δίνουμε μόρια ιωδίου μετά το χειρουργείο, δίνουμε μόρια ιωδίου τα οποία πάνω τους βάζουμε ραδιενέργεια. Μάλιστα. Οπότε αυτά τα μόρια ιωδίου πηγαίνουν, βρίσκουν τα κύτταρα τα οποία έχουν μείνει πίσω, σαν μετάσταση, ας πούμε, και η ραδιενέργεια η οποία μαζεύεται εκεί καίει τα κύτταρα και τα καταστρέφει. Για να το πω έτσι απλοϊκά. Ναι. Είναι μια συμπληρωματική θεραπεία η οποία γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα που έχουν τμήματα πυρηνικής ιατρικής, συνήθως σε ογκολογικά νοσοκομεία. Είναι σε δωμάτια τα οποία δεν μπορεί κανείς να μπει. Απομονωμένα. Απομονωμένα, ακριβώς, γιατί υπάρχει ραδιενέργεια. Εκπέμπει ραδιενέργεια το άτομο για κάποια, ανάλογα με τη δόση, για κάποιες ώρες ή μέρες. Οπότε χρειάζεται μια προσοχή και συνήθως μπαίνουν μέσα σε μονωμένα δωμάτια για 1 με 2 μέρες. Ανάλογα τώρα και με τη δόση που θα δώσει ο πυρηνικός γιατρός. Θεωρείται επίσης μια πολύ ασφαλή μέθοδος. Όταν λέτε πυρηνικός γιατρός, άλλος γιατρός από εσάς? Ναι, είναι τις θεραπείες αυτές τις δίνει πυρηνικός γιατρός, έτσι ονομάζεται. Είναι η ειδικότητα της ιατρικής. Και έχουμε πυρηνικούς γιατρούς? Έχουμε σε όλα τα ογκολογικά κέντρα και υπάρχουν και κάποιοι ιδιώτες, αλλά υπάρχουν οργανωμένα κέντρα πλέον πυρηνικής ιατρικής σε μεγάλα νοσοκομεία. Όπου ογκολογικά κατεξοχήν νοσοκομεία, όπου γίνονται αυτές οι θεραπείες. Αν φέρουμε κάποιον πυρηνικό γιατρό εδώ. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μας πει για νεότερες εξελίξεις. Ναι, βεβαίως. Πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, ποιες είναι οι νεότερες εξελίξεις στη χειρουργική του θυροειδούς αδένα? Λοιπόν, οι νεότερες εξελίξεις στη χειρουργική θυροειδούς. Έχουμε κάποια καινούργια πράγματα τα οποία μας κάνουν την επέμβαση πολύ πιο ασφαλή. Δηλαδή, το πρώτο είναι. Έχουμε μηχανήματα τα οποία μπορούμε να ελέγχουμε τα νεύρα των φωνητικών χορδών μέσα στο χειρουργείο, κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, μάλιστα, για να μην τους κάνουμε ζημιά και να μην υπάρχει βραχνάδα μετά το χειρουργείο. Μάλιστα. Αυτά τα μηχανήματα πλέον μπορούν. Είναι και ο φόβος του ασθενή αυτό. Ακριβώς. Είναι ένας μεγάλος φόβος, διότι παρόλο ότι είναι πάρα πολύ σπάνια επιπλογή, είναι πολύ σημαντική επιπλογή. Και όμως δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Ναι. Ακριβώς. Οπότε έχουμε αυτά τα μηχανήματα τα οποία. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας κάνουμε αυτό που λέμε νευροπαρακολούθηση. Δηλαδή, αναγνεύουμε την πορεία του νεύρου, χαρτογραφούμε όλη την πορεία του νεύρου, γιατί μιλάμε ότι το νεύρο τώρα είναι χιλιοστό του χιλιοστού, είναι σαν τρίχα. Ανοιχνεύουμε όλη την πορεία του νεύρου και ξέρουμε ότι σε αυτή την περιοχή υπάρχει το νεύρο των φωνητικών χορδών. Προστάτευσε το, διαφύλαξε το, μην του κάνει ζημιά.
Με αυτόν τον τρόπο έχουμε μειώσει τις επιπλοκές από κακώσεις νεύρων σε θυροειδεκτομές γύρω στο 0,1%, ένα στους χίλιους δηλαδή. Και αυτόν το ένα στους χίλιους είναι σε εξειδικευμένα κέντρα και του εξωτερικού και όπως είναι και το δικό μας κέντρο. Τα στατιστικά είναι αυτά. Ένα στους χίλιους θα πάθει ζημιά στο νεύρο των φωνητικών χορδών πλέον με την τεχνολογία που έχουμε και φυσικά και την εμπειρία μας. Το δεύτερο είναι ότι παλιότερα είχαμε πολύ μεγάλα ποσοστά μετεχειρητικών αιμορραγιών. Ναι, γιατί ναι, όλες δεν είχαμε ειδικά μηχανήματα καυτηρίασης με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούμε ραφές. Οι οποίες ραφές θα μπορούσαν τεχνικά να φύγουν από τη θέση τους και να έχουν αιμορραγίες και να ανοίξει αιμορραγία. Τώρα πλέον τα τελευταία χρόνια έχουμε πηγές ενέργειας, έτσι ονομάζονται, οι οποίες καυτηριάζουν με ακρίβεια, χωρίς διάχυση θερμότητας για να μην κάνει ζημιά γύρω στους και με αρκετή ασφάλεια, έτσι ώστε να έχουμε μειώσει τις αιμορραγίες σχεδόν στο 0%. Δεν υπάρχουν αιμορραγίες τώρα μετεχειρητικές σε θυροειδεκτομές. Και το τελευταίο το οποίο το αναφέραμε και στην αρχή ήταν ότι υπάρχουν κάποιες προσπάθειες να γίνεται πλέον με ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους η χειρουργική του θυροειδή, δηλαδή από άλλες θέσεις εισόδου των οργάνων, δηλαδή να μην έχουμε εντομή στο λαιμό, να μπαίνουμε είτε από τη μασχάλη, είτε από τη βάση του στόματος, είτε από τις θυλές των μαστών. Είναι όμως επεμβάσεις οι οποίες δεν έχουν αποδείξει την αξία τους ότι είναι καλύτερες ή τουλάχιστον εισάξιες με τις κλασικές μεθόδους και όσον αφορά θέμα ασφάλειας και όσον αφορά θέμα ριζικότητας. Οπότε ακόμη δεν θα τις συνιστούσα ως επεμβάσεις τις οποίες θα πρέπει να γίνονται ρουτίνα. Ίσως σε κάποια υποδομάδα ασθενό μπορεί να υπάρχει όφελος. Αλλά δεν θα τη συνιστούσα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ως ρουτίνα. Γιατρέ μου, εσείς που είστε χειρούργος, τι βλέπετε περισσότερο γυναίκες για όλα αυτά ή άντρες? Όσον αφορά το θυροειδή, γενικά τα προβλήματα είναι 3-1 γυναίκες. Στατιστικά μα γι' αυτό με ρωτούσαν και εμένα. Περιμένουμε άποψη να δουν την εκπομπή, διότι πραγματικά τη βλέπουν. Είμαι σίγουρη. Αφορά περισσότερο το γυναικείο φύλο. Θεωρούμε ότι είναι και λόγω των ορμονών. Θεωρούμε ότι είναι και λόγω των ορμονών. Και από μικρές ηλικίες, δηλαδή 25 χρονών, 27 χρονών. Ναι, στις μικρές ηλικίες βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά στα φύλλα. Η διαφορά στο φύλλο φαίνεται συνήθως μετά τα 45-50, που ίσως υπάρχουν και διαταραχές των γυναικολογικών ορμονών. Ναι, ναι, ναι. Οπότε υπάρχει και ένας επηρεασμός του θυροειδή αδένα. Αλλά μια καλή ευκαιρία για να το πούμε και να το τονίσουμε είναι ότι δεν είναι γυναικεία πάθηση ο θυροειδής. Διότι ακούω πολλούς ασθενείς τους οποίους τους χειρουργούμε άντρες και μου λένε: εγώ δεν ήξερα ότι θα μπορούσα να πάθω θυροειδή, διότι ακούγα ότι μόνο οι γυναίκες παθαίνουν θυροειδή. Και χειρουργούμε και δυστυχώς υπάρχουν και στατιστικές μελέτες οι οποίες λένε ότι η καρκίνη του θυροειδή σε άντρες είναι λίγο πιο προχωρημένη, γιατί ανοιχνεύονται ακριβώς σε πιο προχωρημένο στάδιο, λόγω του ότι δεν είναι ευαισθητοποιημένος ο άντρας στο να πάει να αλλάξει το θυροειδή του. Ναι, πώς σε καταλάβει κάποιος, δηλαδή έχει ενδείξεις ότι έχει θυροειδή? Η πρώτη και κυριότερη ένδειξη είναι να υπάρχει στην οικογένεια ιστορικό θυροειδούς. Αν κάποιος ο οποίος έχει ιστορικό θυροειδούς και ειδικά καρκίνου, θα πρέπει να ελέγχεται, έστω και αν είναι άντρας. Το δεύτερο είναι ένα εξόγκωμα στην περιοχή του λαιμού, κάτω από το μήλο που λέμε, του αδά. Γι' αυτόν τα παίρνετε απ' εδώ και... Ναι. Είναι κάτω από το μήλο ο θυροειδής. Το μήλο ποιον ειδείξετε? Το μήλο του αδά με εδώ. Οπότε κάτω από αυτόν οποιοδήποτε εξόγκωμα πρέπει να ελέγχεται. Έστω και αν λέμε ότι μπορεί να είμαστε κρυωμένοι και να φουσκώσουμε αδένες. Ακούτε, κυρίες και κύριοι, εδώ, στο μήλο. Μπορεί μερικές φορές να έχουμε διονκώσεις, γιατί μπορεί να έχουμε ένα χαλασμένο δόντι, να έχουμε μια αμυγδαλίτιδα και να φουσκώσουν οι λεφαδένες του λαιμού και να πιάνουμε κάτι κουβαράκια στο λαιμό. Καλύτερα να πάμε σε ένα γιατρό να το ελέγξει παρά να μην δώσουμε σημασία και να το αφήσουμε και τελικά να υπάρχει πρόβλημα με το θυροειδή. Οπότε καλό είναι να ελεγχόμαστε και να μην αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Μάλιστα. Τώρα, ποιος πρέπει να είναι ο σωστός χειρισμός περιστατικών με προβλήματα ενδοκρινών αδένων? Λοιπόν, εδώ είναι μια μεγάλη κουβέντα. Πρέπει καταρχήν οι γενικοί γιατροί και οι παθολόγοι και οι προσωπικοί γιατροί να είναι ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά τους ενδοκρινείς αδένες και να είναι ενημερωμένοι. Οι ενδοκρινείς αδένες δυστυχώς, επειδή επηρεάζουν σχεδόν όλων των οργανισμών, προκαλούν συμπτώματα τα οποία μπορεί να είναι γενικά και να μην μας τυπούν καμπανάκι ότι κάτι συμβαίνει με το θυροειδή σου. Ας πούμε για παράδειγμα, έχουμε έναν υπόθυροειδισμό, θα μας προκαλέσει αδυναμία, μπορεί να βάλουμε λίγα κιλά. Ναι, πέστε το αυτό, γιατί είναι γενικά συμπτώματα. Αυτά τα οποία μπορεί να μην πάει ο νους του γιατρού ότι είναι ο θυροειδής. Και να κάνει διάφορες χίλιες αναλύσεις ή εξετάσεις ή οτιδήποτε. Ή να τρώει περισσότερο, γιατί. Ναι, ακριβώς. Ή πάρε σίδηρο, ή πάρε βιταμίνες, ή πάρε αυτό, ενώ τελικά το πρόβλημα είναι στο θυροειδή. Ξεκινάνε όλα από τον προσωπικό γιατρό, ο οποίος πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένος, να είναι γνώστης του αντικειμένου, να μπορεί να δώσει μια πρώτη
διαγνωστική προσπέλαση του προβλήματος και να παραπέμψει μετά σε ενδοκρινολόγο. Μάλιστα. Ο ενδοκρινολόγος θα κάνει πλέον όλη τη σωστή κλινική και εργαστηριακή και απεικονιστική εξέταση, θα θέσει διάγνωση και θα πει ότι αυτό το άτομο έχει καρκίνο του θυρωδί, έχει όζο, έχει υπερθυρωδισμό, έχει νόσον Graves, έχει υπό ή αναλόγως το τι ποια θα είναι η διάγνωση. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να ξέρει ποιοι ασθενείς πρέπει να παραπεμφθούν στο χειρουργό ενδοκρινών αδένων, ο οποίος θα αποφασίσει, θα είναι η τελική απόφαση ποιος πρέπει να χειρουργηθεί και τι χειρουργείο πρέπει να γίνει και θα είναι σε συνεργασία από εκεί και πέρα με τον ενδοκρινολόγο. Θέλω να σας πω συγχαρητήρια πραγματικά. Μας έχετε ενημερώσει τέλεια. Και εμένα και όλους τους τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστώ. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία μου. Τον νέο χρόνο. Τον νέο χρόνο. Επίσης. Σας ευχαριστώ, γιατρέ μου. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Γεια και χαρά. Ο Θεός μαζί σας. Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντος. Την εκπομπή χορηγεί το Nurofen Golden Flu. Nurofen Golden Flu. Γρήγορη ανακούφιση για 8 ώρες. Ξέρατε ότι τα συμπτώματα της γρήπης και του κρυολογήματος μπορεί να οφείλονται σε φλεγμονή, βουλωμένη μύτη, πονοκέφαλος, πονόλαιμος και πυρετός. Nurofen Golden Flu. Με συνδυασμό δύο δραστικών συστατικών, μειώνει τη φλεγμονή και ανακουφίζει από τα ενοχλητικά συμπτώματα. Για να μπορείτε να απολαύσετε ξανά ό,τι έχει αξία. Nurofen Golden Flu.